Μετά την κατάργησή του στα ειδικά βιβλία καταχώρησης νεοπροσλαμβανομένου προσωπικού που τηρούνται έως τις 31 Μαΐου 2014, φυλάσσονται από τον εργοδότη για 10 χρόνια από τις νόμιμες θεώρησής τους και επιδεικνύονται κατά τους επιτόπιους ελέγχους. Παράβαση της υποχρέωσης αυτής ή οποιαδήποτε άλλη παράβαση επιφέρουν την επιβολή των αντίστοιχων προστήμων που ίσχυαν μέχρι την προηγούμενη ημέρα της έναρξης ισχύως του παρόντος άρθρου. Οι εργοδότες πλέον είναι υποχρεωμένοι να τηρούν δύο στοιχεία, το οποίο είναι το λεγόμενο ε3, η αναγγελία πρόληψης στον ΟΕΔ. Αυτή γίνεται πλέον μόνο ηλεκτρονικά. Και δεύτερον, το λεγόμενο έντυπο ε4, το οποίο είναι η κατάσταση προσωπικού, ο πίνακας προσωπικού με το σύστημα Εργάνη του Υπουργείου Εργασίας. Αυτά τα δύο έντυπα πρέπει να τηρεί πλέον ο εργοδότης στον χώρο εργασίας για το προσωπικό το οποίο υπάγεται στην ασφάλιση του ΙΚΑ. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας δύναται να ρυθμίζεται το ύψος, ο τρόπος υπολογισμού του προστίμου, η διαδικασία, ο συγχρονισμός των ελεκτικών υπηρεσιών, ο τρόπος και ο χρόνος διαβίβασης των εκθέσεων και δελτίων ελέγχου μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών και κάθε άλλο ειδικό θέμα ή αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά την εφαρμογή των προηγούμενων παραγράφων. Ο υπόπτης εργασίας, ο γνωστός υπόπτης εργασίας με το ΣΕΠ, να υπάρχει μία διασταύρωση μέσω ηλεκτρονικών στοιχείων από το ΙΚΑ για να δουν κατά πόσον υπάρχουν παραβάσεις και τι πρόστιμα πλέον θα υπάρχουν. Τα επιβάλλομενα αυτά πρόστιμα αποτελούν έσοδα του ΙΚΑ ΕΤΑΜ. Οι δε πράξεις επιβολής, επίδοσης και βεβαίωσης, καθώς και τυχόν αμφισβήτηση αυτών, συνεχίζουν να γίνονται κατά τις διατάξεις του κανονισμού ασφάλισης του ΙΚΑ ΕΤΑΜ.